Σήμερα εξετάζομαι τα περιβαλλοντολογικά για αντροποίηση της μελέτης του αεροδρομίου, αλλά και της σύνδεσης του Καστελίου με το βόρειο οδικό άξονα. Είναι ξεκάθαρο ότι και προσωπικά είμαι αρνητικά σε μια εξέλιξη για την κατασκευή ενός δρόμου χωρίς την υπογειοποίηση ενός τούνελ, δηλαδή, που θα δώσει λύση στην περιοχή, ενώ η επίγειη, η μελέτη, αυτό που προβλέπει σήμερα, ουσιαστικά δημιουργεί τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή της Πεδιάδος, στη θέση Άγνος με ξηροκαμάρες. Επίσης, πρέπει να δούμε το θέμα των αντιπλημμυρικών που δεν προβλέπονται εκτός αεροδρομίου που θα οδηγηθούν, τα θέματα του βιολογικού καθαρισμού και πολλά άλλα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της συνολικής μελέτης. Και τέλος, τη σύνδεση του αεροδρομίου με ένα μέσο σταθερός στοχιάς. Θέματα που η ίδια η μελέτη δεν βάζει, δεν τίθονται. Αντιλαμβάνεστε πως και προσωπικά, τουλάχιστον εγώ σε ό,τι με αφορά, δεν μπορώ να δεχθώ μια τέτοιου παρέμβαση στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα. Βεβαίως, όπως σήμερα, προσπαθεί η μελέτη να επιβάλλει την κατασκευή αυτού του δρόμου, δημιουργούμε μια τεράστια περιβαλλοντολογική αναστάτωση στην περιοχή.